Το αγροτικό πρόβλημα δεν λύνεται με προσχηματικούς διαλόγους σε θεματικές και με αναρμόδιους. Είναι ο τίτλος άρθρου του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ερών, Μιχάλη Τζελέπη. Ο Σερός βουλευτής αναφέρεται στα προβλήματα του αγροτικού τομέα, τονίζοντας τα εξής. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ από το Γενάρη του 2015 που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας πέτυχε με μοναδικό τρόπο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γιγαντωθούν τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού και της εθνικής οικονομίας. Εξαιτίας των πολιτικών των ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ δημιουργήθηκαν κοινά και πολλαπλά αδιέξοδα στους περισσότερους τομείς οικονομίας, στοχοποιώντας κάθε παραγωγική προσπάθεια. Τραγικό επακόλουθο συνεχίζει ο Σερός βουλευτής της ανικανότητας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ στον πρωτογενή τομέα είναι η εξαθλίωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της αγροτικής οικονομίας. Η κυβέρνηση συνεχίζει αντί να δώσει κίνητρα στις παραγωγικές ομάδες να παράγουν περισσότερα και ανταγωνιστικότερα προϊόντα εν μέσω της οικονομικής κρίσης, κήρυξε πόλεμο προωθώντας φορολογικές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην απόλυτη φτωχοποίηση των αγροτών παραγωγών. Μετέτρεψε τους αγρότες, αναφέρει ο κ. Τζελέπης, σε εργάτες γης και το αγροτικό εισόδημα σε αγροτικό επίδομα. Η σημερινή αγροτική κρίση είναι προϊόν της αποτυχημένης πολιτικής της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, η οποία δείχνει ξεκάθαρα και απροκάλυπτα ότι αποστρέφεται τους αγρότες, την ύπαιθρο και την παραγωγή. Είναι πραγματικά απορίας άξεων πως μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ελήφθησαν τόσα πολλά αρνητικά μέτρα σε βάρος του αγροτικού εισοδήματος. Μάλιστα, ο Σερέος βουλευτής αναφέρει ενδεικτικά ορισμένα. Όπως την φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων από 1η-1η-17 με συντελεστή από το 13% στο 22% έως και 45% με ταυτόχρονη φορολόγηση της ενιαίας ενίσχυσης της ΚΑΠ, στρεβλώνοντας την ΚΑΠ, όπως αναφέρει, οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν είναι το πιο εύκολο εισπράξιμο κεφάλαιο για να καλύπτονται δημοσιονομικά ελλείμματα. Κατήργησε τον ΟΓΑ που αποτελούσε κατάκτηση των αγροτών, τριπλασίασε τις ασφαλιστικές εισφορές που για πρώτη φορά συνδέονται με το φορολογητέο εισόδημα και θα φτάσουν μαζί με τις εισφορές υπερηγείας στο 27,5% του εισοδήματος, αύξησε την προκαταβολή φόρου στο 100% και τέλος επιτιδεύματος στα 650 ευρώ για κάθε αγρότη, εξομοιώνοντας αγροτικές εκμεταλλεύσεις με τις επιχειρήσεις, αύξησε τον ένφια με τους έμεσους φόρους, εντάσσοντας και τα αγροτεμάχια στην πληρωμή του συμπληρωματικού ένφια του 17, αύξησε το ΦΠΑ στο 24%, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής, επέβαλε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί, κατήργησε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου για τους αγρότες και με τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα, το κόστος ενέργειας θα πλήξει, όπως αναφέρει, κέρε την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επέβαλε τα capital controls, εξαφανίζοντας τη ρευστότητα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτίμηση και καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ και μεταφορά των αποθεματικών από τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος και πάγωμα για 2 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2015-2020, ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων, στα οποία περιλαμβάνονται και 6 δισεκατομμύρια για την αγροτική ανάπτυξη. Μετά την καταιγίδα, όπως αναφέρει ο Μιχάλη Τζελέπης, αρνητικών μέτρων, τώρα πια οι κύριοι της συγκυβέρνησης, η ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, είναι αντιμέτωποι με τις επιλογές τους και δυστυχώς για αυτούς οι μύθοι τους έχουν πλέον τελειώσει. Δεν υπάρχουν πια τα ιβίκο αωτά και ιδιαίτερα στους αγρότες.